Στο πάμε στο Μαρίνο τον Παυλικά. Μαρίνο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα από την επαρχία μου Χώστου. Να ξεκινήσουμε, Ανδρέα, χαίροντας την εθνική μας ομάδα και την σπουδαία χθεσινή την βραδινή ανατροπή εις βάρος της Βοσνίας. Μια πολύ σπουδαία ομάδα που δείχνει ότι έχει τα φόντα και τις ικανότητες να πετύχει περισσότερα. Πάμε στα θέματά μας. Συνάντηση είχαν χθες ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας Αμοχώστου Βασίλειος και η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ιερού Ναού Αρχαγγέλου Μιχαήλ της κατεχόμενης Κομόπολης Λευκονίκου. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και η Δήμαρχος Λευκονίκου Τζίνα Αλεξάνδρου, συζητήθηκε το θέμα των εργασιών της αναστήλωσης του ναού που βρίσκονται σε εξέλιξη από την Δικοινοτική Επιτροπή. Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες, ήρθαν στο φως και σημαντικά ευρήματα τοιχογραφιών του 16ου αλλά και του 12ου αιώνα που δείχνουν και την πολύ μεγάλη σημασία που έχει η αναστήλωση του πολύ σημαντικού αυτού ναού. Να περάσουμε στον Δήμο της Αγίας Νάπας, ο οποίος ανακοίνωσε το 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Αγίας Νάπας. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί φέτος από τις 21 μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία της Αγίας Νάπας και στον χώρο του μοναστηριού με πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αποκορύφωμα του φεστιβάλ αποτελεί φυσικά η συναυλία της μοναδικής Ελευθερίας Αρβανιτάκη στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ στο φεστιβάλ θα συμμετάσχει και ο Πέτρος Γαϊτάνος, καθώς και το ρωσικό σχήμα Τενόρι του 21ου αιώνα. Μάλιστα. Χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ είναι το Ράδιο Πρώτο και το περιοδικό Time Out. Μάλιστα. Από τον Δήμο της Αγίας Νάπας να πάμε στον Δήμο της Σωτήρας, εκεί όπου πυρετώδεις είναι οι εργασίες για το 42ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Κολοκασού το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου. Ο Δήμος παράλληλα έχει πρόσφατα ξεκινήσει μια άλλη προσπάθεια όσον αφορά την προώθηση του τοπικού του προϊόντος, αφού έχει προχωρήσει στην δημιουργία ενός ξεχωριστού βιβλίου συνταγών, το οποίο θα είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο Κολοκάσι. Στο βιβλίο αυτό θα φιλοξενηθούν τόσο παραδοσιακές όσο και εναλλακτικές συνταγές με Κολοκάσι από διακεκριμένους σεφ, στοχεύοντας φυσικά να γνωρίσει περισσότερος κόσμος το μοναδικό αυτό προϊόν, αλλά φυσικά και τη μεγάλη διατροφική του αξία. Και φυσικά να αναφέρουμε, Ανδρέα, ότι το 42ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Κολοκασού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Γήπεδο Σωτήρας με την Μελίνα Ασλανίδου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και ο χορηγός επικοινωνίας είναι το περιοδικό Time Out. Μάλιστα. Και το πρωτοσέλιδο. Έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων και το πρωτοσέλιδο χορηγός επικοινωνίας είναι. Το πρωτοσέλιδο θα παρουσιάζει, Ανδρέα. Έτσι, από αυτό λέω. Το Κολοκάσι λοιπόν θα έχει την τιμητική του. Θα έχει την τιμητική του, όπως και κάθε χρόνο. Όπως κάθε χρόνο. Λοιπόν, Ανδρέα, να κλείσουμε με μια πολύ όμορφη και ξεχωριστή εκδήλωση, την οποία έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθούμε κάθε τέλος του καλοκαιριού στον Πρωταρά. Πρόκειται για το Moonwalk, μια εκδήλωση που διοργανώνει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Παραλιμνίου. Πρόκειται για ένα οδηπορικό υπό το φως της Πανσελίνου στον παραλιακό πεζόδρομο Περνέρας Πρωταρά, όπου εκεί οι καταξιωμένοι νέοι μουσικοί βρίσκονται διασκορπισμένοι σε 15 σημεία κατά μήκος του παραλιακού πεζόδρομου, συντροφεύοντας το διπορικό αυτό με ξεχωριστές μουσικές εκτελέσεις. Αυτό θα γίνει και φέτος λοιπόν, την προσεχή Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου από τις 8 μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Θα ξεκινήσει από το ξενοδοχείο της Τετίκ στην περιοχή Περνέρα, καταλήγοντας στο ύψος του ξενοδοχείου Sunrise. Είναι μια μοναδική εκδήλωση. Ρομαντικά, ρομαντικά πράγματα, ωραία. Κάτω από το φως του φεγγαριού, τι ωραίο πράγμα, ε. Φεγγαράδο στην Αγία Νάπα, Πρωταρά, μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, Μαρίνο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα εδώ στο πρωτοσέλιδο.